Μ' αρέσει. Θέλω πολύ. Γι' αυτό ήρθα. Χαμός. Εσύ όμως με το κορίτσι ήσουν αμέσα. Δεν πρόσεξε καταρχήν να το πάρει καμία, γιατί είναι και. Καμία, κανένα. Γιατί είναι και ωραίο κορίτσι και δύο μέτρα. Δεν φαίνεται στην τηλεόραση πώς είναι από κοντά. Είχα Τσούλη και Λιανό δίπλα σωματοφύλακες. Δεν περνούσε ο κουνού. Τσουλάκο και εσύ μέσα ήσουν. Ναι, με. Ο Μάρης Ψαραγωστή. Πώς το βάθηκε, παιδί μου. Εντάξει. Θα δεις. Εντάξει. Ελένη μου, άκου τι έγινε. Αυτό πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας γιατί σε αφορά άμεσα. Οπα. Μιλάμε στο τηλέφωνο για να συνεννοηθούμε. Εγώ έχω φτάσει πολύ νωρίτερα. Είχαμε την Τζόρτζη ραντεβού 8 παρατέρατο. Την παίρνω, μου λέω 8 παρατέρατο, είμαι στο Περιστέρι ακόμα. Άμα λέω, α, τέλεια, θα σε περιμένω μες στα μάξη. Και παίρνω τον Τζούλη, του λέω, όλα φτάνεις. Φτάνω, θα σου κάνω λίγο πρόγραμμα μέχρι να φτάσω, μου βάζει τραγουδάκια κτλ. Στο θέμα. Κατεβάζει το μάκι, κατεβάζει το παράθυρο και λέει στον άνθρωπο εκεί που ήταν υπεύθυνο για το πάρκινγκ. Πού να πάω, λέει η VIP αριστερά, εσύ θα πας δεξιά του. Ο μάγειρα τη Μενεγάκη δεξιά. Όχι, ρε Τσούλη. Όχι, όχι. Ήρθε ενθουσιασμένο όμω γιατί μου λέει. Πήγα σε ένα event πρώτη φορά, τέτοια κορίτσια που είδα εκεί. Πολλά κορίτσια. Γιώργο! Μόνο κορίτσια, πολλά κορίτσια. Εντάξει, είδα όλο το show, ρε παιδί μου, και για εμπειρία πήγα. Ναι, καθαρά ναι, για εμπειρία ναι. Και μόνο. Ελένη μου, αλήθεια σου λέω. Χρειάζεται αυτά. Αλήθεια λέω. Όχι, τη ζήσαμε. Γιατί, ας πούμε, πέρασε για την ηλικία σου είναι. Ναι, για την ηλικία σου είναι. Χαρά, είδα μόδα. Μέσα, ποιο θα είναι. Ντούρου, ντούρου, περνάγανε εκεί πέρα τα κορίτσια. Ντούρου, ντούρου, τα κορίτσια. Αυτό σου φάνηκε όμω να μην είναι αυτό θέλω να μου πει. Ωραία. Μ' άρεσε όμως. Κάμα με το κάμα. Ζω για μαζό. Το αφού είμαι μαζονάκης έχω. Μ' αρέσουν αυτά. Με ξέρεις τώρα, δεν μου λες. Ξέρω. Ωραία ήταν πάντως. Μαγικά. Τώρα θα τα πούμε όλα. Πρέπει απλά να περάσουμε σε διαφημίσεις. Αλλά πριν περάσω, ρε παιδιά, κάτι δώρα χρωστάω και δεν θυμάμαι από πότε. Για κάτσε λίγο να τα δω. Όχι τα χτεσινά. Α, δεν τα έχω δώσει. Λοιπόν, συγγνώμη. Μια στιγμούλα να τα δώσω. Γιατί δεν θέλω ούτε να μου στεναχωριέστε ούτε να μου γκρινιάζετε. Και περνάει και καιρός και ξεχνιάμαι κι άλλο. Πέντε λοιπόν, δώρα μένω. Είναι, Ελένη. Για να δω, ήταν τα Ενελάδη, τα Κρέτα Φάρμ, τα κεφτεδάκια, κοτοπουκιές και όλα αυτά που τέλος πάντων μας παρουσίασαν που τα έχουν σε έτοιμες συσκευασίες, τα παίρνετε και τα μαγειρεύετε. Δεν τα μαγειρεύετε μάλλον, τα έχουν μαγειρεμένα. Εσείς τα βάζετε στην κατσαρόλα ή στο φούρνο ή στο τηγάνι και γίνονται τέλεια. Λοιπόν, 8.610 κορίτσια και αγόρια μου τα ζητάνε. Είχα δώσει ένα δώρο εχθές. Πάμε να δώσω τα άλλα πέντε τώρα. Τσακ μπαμ. Έχω δηλώσει και εγώ συμμετοχή, να ξέρεις. Εγώ αν σε βρω θα σε δώσω. Παναγιώτα Αλεξάνδρα είναι η πρώτη. Θα σας τα γράψουμε. Ωραία. Τώρα στις διαφημίσεις όμως. Και η γυναίκα λοιπόν, μου έχει δηλώσει. Η Μαρσιβίλ, μάλλον είναι η φιλενά δίτσα μου. Πολύ χαίρομαι. Η Μάρση. Μάρση μου, αν είσαι εσύ, πολλά φιλάκια και καλοφάγωτα. Ορίστε, μ' αρέσει αυτό που έχει βάλει. Ό,τι σε κάνει χαρούμενο δεν κάνει ποτέ λάθος. Έτσι, πολύ ωραίο. Αυτό σωστό. Είναι σύνθημα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τρίτη. Η Μαριάννα Αγγελίδου. Και, όχι και, μάλλον άλλες δύο είναι. Η Ρίτα Λιάρα, μηχανικός αυτοματισμού. Τι θα πει αυτό αυτοματισμού, νόμιζα αυτοκινήτων. Και λέω, ωραίο κορίτσι για μηχανικός αυτοκινήτων. Και η Ιωάννα Κάτι. Φιλόλογος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω και κάτι άλλα χρωστούμενα. Δώστε μου λίγο χρόνο να τα βρω. Είμαι σίγουρη τα έχω στο Instagram.